Καλησπέρα. Ευχάριστα τα πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Τελικό αποτέλεσμα. Πόσο, συγγνώμη. 73-70 το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα τελικό μνημείο για το ελληνικό μπάσκετ, αφού έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες και κάτι παραπάνω. Πρωτοφανές και αυτό. με μια τεράστια διακοπή για να εκκοινωθεί το γήπεδο μετά απόφαση των διαιτητών Μαστραυσή και Καρούση. Να φύγουν και οι δύο πλευρές των οπαδών και του Ολυμπιακού και του Άρη. Εμείς βλέπουμε ένα πρώτο δείγμα από τη συγκέντρωση Ακριβώς. των Αριανών. Αρχίζουν είναι οι πρώτοι που άρχισαν να έρχονται, καταφθάνουν εδώ από κάτω στο Λευκό Πύργο. Το επιτελείο, το αθλητικό επιτελείο της Δημοτικής Τηλεόρασης είναι επιποδός. Ήδη βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος. Ο Χρήστος Γκάλης βέβαια στη Λαμία βρίσκεται από νωρίς και θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Αν θέλετε και το τρίτο ημίχρονο βέβαια αυτής της κατάκτησης του κυπέλου που χάθηκε πέρσι στη Λάρισα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Φέτος με τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι διαφορετικά για την ομάδα του Τσάρλς Μπάρτον που έχει πάρει φόρα. Είναι πραγματικά εξπρές η πορεία της ομάδος για τους κίτρινους που κατακτούν τον πρώτο φετινό τίτλο. Όπως γνωρίζουμε, χτυπάει σε τρία μέτωπα ο Άρης. Διάκριση εντός Ελλάδος με το πρωτάθλημα. Ήρθε το κύπελο σήμερα. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή διοργάνωση στο FIBA Europe League. Βλέπετε τους Αριανούς να πανηγυρίζουν. Άρης Κυπολούχος για το 2004 στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω 73-70. Είμαστε εδώ για να και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Χατζιωαννίδη που επιμελείται την αθλητική σας ενημέρωση κάθε Κυριακή βράδυ για να σας μεταφέρουμε τον παλμό αυτής της πανηγυρικής ατμόσφαιρας που υπήρχε εντός αγωνιστικού χώρου, δυστυχώς χωρίς την παρουσία των οπαδών του Άρη που έφυγαν πρώτοι για να μπουν στα λεωφορεία να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Του Άρη από όλες τις γωνίες της Θεσσαλονίκης προς την πλατεία του Λευκού Πύργου. Και εδώ βέβαια όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερος είναι ο κόσμος που καταφθάνει στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Είχαμε και την πρώτη ανταπόκριση, την πρώτη συνομιλία καλύτερα με τον Χρήστο Γκάλη από την Λαμία. Ακούσαμε τον Νίκο Βετούλα. Ο Μάκης ο Ιωαννίδης, ο οποίος βρίσκεται στο βαλκόνι της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, θα μας δώσει τα νεότερα αυτή την ώρα. Ενώ βεβαίως να ενημερώσω τους φίλους τηλεθεατές ότι στην διάρκεια θα έχουμε και τις υπόλοιπες αθλητικές εξελίξεις. Αλλά βεβαίως η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Άρη επισκιάζει τα πάντα. Μάκη. Γιάννη, πλέον η προσέλευση των φιλάθλων του Άρη είναι πάρα πολύ δυναμική και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες φιλάθλων του Άρη που έχουν βρεθεί εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου για να πανηγυρίσουν με κάθε τρόπο. Προσπαθούν να γιορτάσουν αυτόν τον 21ο τίτλο. Οι κυτρινόμαυροι έχουμε αρκετά βεκαλικά, πυρσούς, καπνογόνα, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Οι πανηγυρισμοί είναι αυτοί που δίνουν τη θέση τους στην κατάκτηση αυτού του πολύ επεισοδιακού τίτλου για την ομάδα του Άρη, που αν μη τι άλλο κατάφεραν να τον κερδίσει Παλικαρίσια με δεδομένο ότι βρισκόταν πίσω στο σκορ στην διακοπή που έγινε μέχρι να κυρωθεί το γήπεδο για να συνεχιστεί ο αγώνας. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα η ομάδα του Μπάρτον και πήρε την νίκη, δίνοντας έτσι το ένασμα για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για το τρίτο αστέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε αστέρι συμβολίζει 10 τίτλους, 21 έχει ο Άρης, άρα δύο αστέρια και πλέον πηγαίνει για το τρίτο αστέρι. Πάντως, παρακολουθώντας τον τελικό, θα έλεγα ήταν προκλητική η στάση των οπαδών του Ολυμπιακού με τις φωτοβολίδες, με τα καπνογόνα, με τις προκλήσεις όλες και τα αντιεθνικά συνθήματα. Η ιστορία, Γιάννη, και βεβαίως θα έπρεπε πρώτα να βγουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν έφταιγε ο υπόλοιπος κόσμος. Οι Ολυμπιακοί ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού αυτοί που προκάλεσαν και πρέπει κάποια στιγμή το παραμύθι να τελειώσει. Το παραμύθι, Γιάννη, ξεκίνησε εντός εισαγωγικών παραμύθι, ξεκίνησε αρκετά νωρίς σήμερα στη Λαμία, όταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή του Άρη και ήταν έτοιμοι για να αναχωρήσει για το Χρακοπούλιο γήπεδο. Τότε επιτέθηκαν με πυρσούς, με πιστόλια που πετούν φωτοβολίδες. Μάλιστα, κλάπησαν και ορισμένες από τις τσάντες των αθλητών. Κάποιοι από τους παριστάμενους στο ξενοδοχείο τραυματίστηκαν. Οι παίκτες του Άρη εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν για ένα καφέ προκειμένου να χαλαρώσουν λίγο πριν τον αγώνα. Από θαύμα ίσως δεν θρυνήσαμε κάτι χειρότερο. Και εκεί υπήρχε και η παντελής έλευση της αστυνομίας, όπως καταγγέλνουν οι άνθρωποι του Άρη. Αδέρφου, στην εικόνα από την πλατεία του Λευκού Πύργου με τον κόσμο του Άρη, όσο περνάει η ώρα, όπως είπαμε, αυξάνεται ο κόσμος. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε και νέα σύνδεση με τη Λαμία. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις και από τις υπόλοιπες αθλητικές, από την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα της ημέρας. Θυμίζω, είπαμε για την κατάκτηση του κυπέλου στο χάντμπολ από την Κυλκής. Έχουμε ποδόσφαιρο και βόλεϊ, όλες τις εξελίξεις. Αλλά βεβαίως η κατάκτηση του κυπέλου μπάσκετ από τον Άρη επισκιάζει κάθε τι άλλο. Η Θεσσαλονίκη που γιορτάζει έναν ακόμα τίτλο και ο Άρης που γιορτάζει έναν ακόμη τίτλο στο μπάσκετ, ο Αυτοκράτορας συναμφισβήτητα στον χώρο του μπάσκετ. Ήδη η οθόνη έχει γεμίσει. Βλέπετε στην πλατεία του Λευκού Πύργου το σήμα κατά τεθέν, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά.
των φιλάθλων κάθε ομάδος της πόλης μας που κατακτά κύπελλο. Σε έναν επεισοδιακό τελικό, σε ένα τελικό που για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι η αθλητική ηγεσία δεν μπορεί να διοργανώσει ένα τόσο μεγάλο τελικό. Φάνηκε αδύναμη δηλαδή και προκλητική, θα έλεγα, κατά του Άρη με την παρουσία και με τα ευρεστικά συνθήματα, όπως και με την εκτόξευση φωτοβολίδων από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού. Ο ήχος περνάει ήδη από τους φίλους του Άρη, στους δέκτες σας, στους δέκτες μας. Ακούμε και εμείς τα συνθήματα υπέρ της ομάδας του Άρη και κατά του Ολυμπιακού. Μας είπε και ο Μάκης Ιωαννίδης προηγουμένως ότι ζήτησε από την ομάδα την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Βλέπετε και ακούτε ταυτόχρονα τι γίνεται στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Με τον Άρη να είναι κυπελούχος Ελλάδος στο μπάσκετ για το 2004, στον 24ο τίτλο του στο μπάσκετ. Στην πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Ζαχαριάδη είχαμε ζωντανά και ακούσατε και εσείς τον Νίκο Βετούλα να μιλά στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης για την κατάκτηση του κυπέλλου, ενώ επαναλαμβάνω σε όλη βεβαίως την διάρκεια της σύνδεσής μας θα έχουμε και νέα επαφή με τον Χρήστο Γκάλι, επισταλμένο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης στην Λαμία για το Final Four του κυπέλλου μπάσκετ. Όπως βεβαίως και οι κάμερες Δημοτικής Τηλεόρασης που καταγράφουν τόσο τους πανηγυρισμούς των φίλων του Άρη, όσο και το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και βεβαίως αύριο στην εκπομπή με 100 στα σπορ, 40 λεπτά μετά τις 5 και στο αθλόραμα της Δευτέρας το βράδυ θα έχουμε εκτενή αναφορά με αφιερώματα για την κατάκτηση του κυπέλλου μπάσκετ από τον Άρη, ομάδα της πόλης μας. Η Μακεδονία κατ' επέκταση που γιορτάζει σήμερα δύο κύπελα, αφού το Κιλκής κατέκτησε τον πρώτο κύπελο στην ιστορία του στο handball, νίκησε 29-27 τον Δούκα σε ένα μεγάλο επίση τελικό. Είναι ο Δούκας και ο Άρης σε ένα συγκλονιστικό τελικό, νίκησε τον Ολυμπιακό 73-70 σε ένα τελικό που προς το τέλος κόντεψαν να σπάσουν οι καρδιές με την εναλλαγή στο σκορ, με μια κακή εικόνα από το γήπεδο το οποίο ήταν άδειο. Για να ξαναπάμε στο Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος βρίσκεται πάντα επί των επάλξεων και της αθλητικής ενημέρωσης, για να μας πει ότι έχει πιο άμεση πρόσβαση με την πλατεία του Λευκού Πύργου. Να τον ακούσουμε και πάλι. Μάκη. Γιάννη, το πανηγύρι εδώ συνεχίζεται και πλέον δεν μιλάμε για εκατοντάδες φιλάθλους του Άρη, μιλάμε για χιλιάδες που έχουν κλείσει πλέον οριστικά και αμετάκλητα την πλατεία εδώ του Λευκού Πύργου. Οι φιλάθλοι του Άρη που πανηγυρίζουν αυτό τον τίτλο, 21ο παραλαμβάνουμε, δεν είναι και μικρό κατόρθωμα αυτό. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Άρης σήμερα με τον Ολυμπιακό κοντράρονταν και για τον τίτλο του Πολυνίκη στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος, καθώς οι δύο ομάδες είχαν από 7 κύπελα. Έτσι λοιπόν ο Άρης έπιασε τον αριθμό 8 πλέον με αυτό τον τίτλο. Είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει περισσότερες φορές το θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Οι πανηγυρισμοί εδώ στον Λευκό Πύργο συνεχίζονται. Τα συνθήματα είναι λίγο πολύ γνωστά και αυτό που βλέπω είναι ότι συνεχώς η προσέλευση του κόσμου αυξάνεται από όλες τις διόδους προσέλευσης που υπάρχουν εδώ προς τον Λευκό Πύργο προκειμένου να πανηγυρίσουν όλο αυτό τον τίτλο. Μάλιστα, ίσως από στιγμή σε στιγμή να φτάσουν και τα λεωφορεία από την Λαμία, με δεδομένο ότι όπως θα θυμάστε έφυγαν αρκετά νωρίτερα οι φίλαθλοι του Άρη για να συνεχιστεί ο τελικός λογικά. Ο οποίος ξεκίνησε 7 η ώρα, Μάκη, και ολοκληρώθηκε στις 11 κοντά. 11 οι φίλαθλοι του Άρη φύγαν από εκεί κατά τις 10. Επιστεύω σε περίπου μισή ώρα θα φτάσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα με μία ώρα. Τα πανηγύρια, βλέπετε και την εικόνα, μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, τα λέγαμε εμείς, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου είναι πλέον ντυμένη στα κίτρινα και ο πανηγυρισμός αυτού του τίτλου από τους φιλάθλους του Άρη στην κατάλληλη στιγμή. Είχε ανάγκη η ομάδα του Άρη έναν τίτλο. Και η Θεσσαλονίκη κατ' επέκταση. Η Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε ο Ηρακλής με το δεξί για τον κύπελλο Ελλάδος στο βολέι. Στη συνέχεια έρθε με τον Άρη, υπάρχει και το ποδόσφαιρο και ο Ηρακλής παίζει την Πέμπτη με την ΑΚ, ίσως κάνει το πρώτο βήμα. Πάντως ο Άρης ήθελε πολύ από τον τίτλο.
για να ξεχάσουν εντός εισαγωγικών φίλαθλοι και την πίκα που έχουν από το ποδόσφαιρο. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό, εκεί που τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Ο Άρης που κατάφερε να φτάσει σε έναν τίτλο που του δίνει το δικαίωμα να έχει τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει και στις επόμενες δύο διοργανώσεις που συμμετέχει, τόσο στο δεσμό του πρωταθλήματος, όπου είναι ικανός να φτάσει αρκετά μακριά, όσο και στο ευρωπαϊκό κύπελλο, εκεί που θέλει φέτος η πορεία του να έχει τελικό προορισμό τη Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας, ώστε να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Η Μόσχα, που η Ρωσία κατ' επέκταση, που αν πάνε καλά τα πράγματα, θα φιλοξενήσει δύο ομάδες της πόλης μας, είναι και το βόλεϊ, έτσι. Για την ακρίβεια, ναι, στο Μπέλγκορο. Η Ρωσία, ναι, γι' αυτό είπα η Ρωσία κατ' επέκταση. Ο Ηρακλής παίζει την Πέμπτη με την Παρί και εκεί θέλει μια νίκη 3-0 ή εν πάση περιπτώσει 3-1, αλλά με αρκετούς πόντους για να βρεθεί στο Final Four. Παραλαμβάνω, συνεχώς η παρουσία των φιλάθλων του Άρη αυξάνεται. Βλέπω ειδικότερα από την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης να φτάνουν συνεχώς φιλάθλοι του Άρη. Οι πανηγυρισμοί γίνονται μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Δεν υπάρχει το παραμικρό επεισόδιο. Περιοτεχνήματα τώρα φωτίζουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης για αυτή την επιτυχία. Μπροστά στο Λευκό Πύργο, λοιπόν, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Άρη με οποιοδήποτε τρόπο έχουν μια ευχάριστη νότα, ειδικότερα τα πυροτεχνήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, στολίζουν τον Λευκό Πύργο και τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά και με τον Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος βρίσκεται πάντα και παρακολουθεί τους πανηγυρισμούς, ενώ στις οθόνες μας έχουμε το τέλος του τελικού και τα πανηγύρια από την αποστολή του Άρη που βρέθηκε στη Λαμία και κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος Μπάσκετ 73-70 τον Ολυμπιακό σε ένα ψηφιακό τελικό στο μεγάλο παιχνίδι του Final Four, που ξεκίνησε την Παρασκευή με τους δύο ημιτελικούς και ολοκληρώθηκε απόψε με το μεγάλο τελικό, τον οποίο κατέκτησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης 73-70. Πάντα η πλατεία του Λευκού Πύργου σε πρώτο πλάνο με τους πανηγυρισμούς των φίλων του Άρη, και τώρα οι πανηγυρισμοί στο τέλος, ακριβώς αυτό που λέγαμε, θα είναι το τελικό, και να ο κύριος Μπάρτον, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο οποίος περιφέρεται στους ώμους φανατικών φίλων της ομάδας του. Και εδώ πάλι η πλατεία του Λευκού Πύργου. Εναλλαγή εικόνων από τον σκηνοθέτη μας συνεχώς, και να το κύπελο. Πολυπόθητος στόχος για κάθε ομάδα σε κάθε άθλημα που ξεκινά κάπου το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ανάλογα με το σπορ στο οποίο διεξάγεται η φάση του κυπέλλου. Προκληματική, ημιτελική και ο μεγάλος τελικός και το Final Four στην προηγουμένη περίπτωση στο μπάσκετ. Για να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε να καλησπέρισουμε πάλι τον Χρήστο Γκάλη. Καλησπέρα, Χρήστο. Ναι, καλησπέρα, Γιάννη. Εδώ τα φώτα κλείνουν, σιγά σιγά το γήπεδο αδειάζει. Τα πανηγύρια όσο και πάνε ελαττώνονται. Οι παίκτες επιβάζονται στο λεωφορείο και η αποστολή ξεκινάει για τη Θεσσαλονίκη και αναμένεται γύρω στις 4 τα ξημερώματα να κάνει την επίσκεψή της μαζί με το κύπελο στον Λευκό τον Πύργο. Στον απόϊχο αυτού του υποσυνδιακού του τελικού θρίλερ, θα λέγαμε, καθώς τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. 2 ώρες να διακοπεί το παιχνίδι, να περιμένουμε να αδειάσουν οι κερκίδες. Για να σημειώσουμε ότι ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Διαμαντόπουλος, επιτέθηκε φραστικά σε έναν από τους δύο διαιτητές και συγκεκριμένα τον κύριο Καρούση. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, της ανόητης ενέργειάς του, να το κρατήσουν το δελτίο και τώρα να κινδυνεύει με πολύ βαριά τιμωρία, ακόμα και να στερηθεί να αγωνιστεί για αρκετές αγωνιστικές. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα άλλο εσείς. Οι φίλαθλοι του Άρη, να πούμε λίγο. Οι φίλαθλοι του Άρη που ήταν εδώ πέρα έχουν ξεκινήσει ήδη στο δρόμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει ασχηρή αστυνομική δύναμη που σε συνοδεύει. Όσον αφορά για τους 2 τραυματίες από την επίθεση που έγινε, την άλλη επίθεση στο ξενοδοχείο της Αποστολής, καθώς τραυματίστηκαν 2 νεαροί φίλαθλοι του Άρη, και οι 2 είναι καλά και επιστρέφουν και αυτοί οι σπίτια τους μαζί με τους άλλους φίλους της ομάδας. Χρήστο, κατανοούμε ότι πιέζεσαι χρονικά αυτή την ώρα. Ο κόσμος του Άρη που μας ακούει αυτή την ώρα θέλει να ενημερωθεί τόσο για τη στιγμή της διακοπής, αν γράφτηκαν στο φιλοαγώνος όλα αυτά τα υβριστικά. Σε προλαβαίνω και σου λέω ότι γράφτηκαν όλα λεπτομερώς. Γράφτηκαν οι 4 φωτοβολίτες που εκτοξεύτηκαν. Τα υβριστικά συνθήματα κατά της Μακεδονίας. Τα υβριστικά συνθήματα. Γράφτηκαν και τα 4 φωτοβολίτες που εκτοξεύτηκαν με πιστόλι από τους πλευρούς
οπαδούς του Ολυμπιακού και να κλέψουμε ένα λεπτό από τον κύριο Γιάννη Δαμιανίδη. Βεβαίως, βεβαίως. Να στον δώσω. Βεβαίως. Γιατί... Καλησπέρα. Κύριε Δαμιανίδη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και συγχαρητήρια για τη σύνεση με την οποία χειριστήκατε μια πρόκληση η οποία νομίζω δεν είχε προηγούμενο, έτσι. Εντάξει, εδώ δεν είμαστε τώρα να μιλάμε για προκλήσεις. Εδώ είναι η ιστορία ότι ο Άρης πήρε το κύπελο. Είναι αφιερωμένο στον κόσμο ο οποίος ήρθε στον ημιτελικό και στον τελικό και σε αυτούς τους οποίους δεν μπορέσαν να έρθουν. Είναι αφιερωμένο στις οικογένειές μας, είναι αφιερωμένο σε αυτούς που μας στηρίζουν. Και πραγματικά δεν θέλουμε να μπούμε τίποτε για όλα αυτά τα οποία γίνανε. Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται στο μπάσκετ, είναι πράγματα που συμβαίνουν σε άλλα αθλήματα, υποβιβάζουν το μπάσκετ. Πραγματικά πρέπει να το θωρακίσουμε, πρέπει να είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς πάντα οι ομάδες μεταξύ μας, ούτως ώστε αυτό το άθλημα το οποίο υπηρετούμε και αγαπάμε και έχει δώσει πολλές χαρές σε όλους μας, να πάρει τη θέση την οποία του αξίζει, διότι πραγματικά το μπάσκετ είναι ένα πολύ καλό άθλημα και το βλέπει και το χαίρεται πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Δαμιανίδη, κάνοντας κατάχρηση της καλοσύνης σας, πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν κάποια στιγμή, απόψε, αύριο, μεθαύριο, σκέφτεστε το κύπελο ή να ανοίξετε τις πόρτες του γηπέδου που προπονείται η ομάδα για να το δει ο κόσμος ο οποίος έφυγε. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε, ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ζητάμε και τη συνδρομή σας να εντοπίσουμε τους φύλακες του Λευκοπύργου, ούτως ώστε να μας ανοίξουν το Λευκοπύργο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα κοιλιά. Θεωρώ ότι εσείς έχετε επαφή ως και δημοτική τηλεόραση με ανθρώπους συγκεκριμένους οι οποίοι είναι εκεί, είτε φύλακες είτε είναι αρμόδιοι υπεύθυνοι, ούτως ώστε να ανοίξουν ευκολύγως. Είμαστε σε προφήκη με άλλους ανθρώπους. Είμαστε καθοδόν σε 5 λεπτά, θα είμαστε καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Θα πούμε το συμβείο, να δούμε τον κόσμο μας, να το αφήσουμε το κύπελο αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα αποτελέσει τον προάγγελο και για το ευρωπαϊκό τίτλο που ζητάει ο κόσμος από την πλατεία του Λευκού Πύργου με συνθήματα. Ορίστε. Ο κόσμος, λέω, από την πλατεία του Λευκού Πύργου που έχει συγκεντρωθεί, ζητάει το ευρωπαϊκό κύπελο από την ομάδα σας. Εντάξει, το ευρωπαϊκό κύπελο είναι ο αμέσως επόμενος στόχος. Τώρα θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε ένα πρόσωπο διαφορετικό από το οποίο δείξαμε πέρυσι, παίρνοντας μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, που η ομάδα χαλάρωσε. Πρέπει η ομάδα να δείξει μια ανάλογη σοβαρότητα με αυτήν την οποία δείχνει σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ούτως ώστε να καθιερωθεί πλέον στη θέση της αξίας και για την οποία αγωνιζόμαστε από την ημέρα την οποία έχουμε αναλάβει όλη η εταιρεία γέννηση στη διοίκηση του Άρη. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Καλή επιστροφή και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ. Και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Γιάννη Δαμιανίδη. Τον ακούσαμε ζωντανά από τη Λαμία με τη βοήθεια του Χρήστου Γκάλη, ο οποίος βρίσκεται εκεί απεσταλμένος δημοτικής τηλεόρασης. Ξανά η εικόνα γυρίζει στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Ενώ βεβαίως στη συνέχεια θα δώσουμε και την υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Λοιπόν, αυτά από την κεντρική από την πλατεία του Λευκού Πύργου με τους πανηγυρισμούς του κόσμου του Άρη για το κύπελο Ελλάδος 73-70 τον Ολυμπιακό, 21ο τίτλο. Ακούσαμε και τον Νίκο Βετούλα αλλά και τον Γιάννη Δαμιανίδη. Να γυρίσουμε στην υπόλοιπη αθλητική κίνηση της ημέρας. Ενώ πάντα. Θεσσαλονίκης, κυρίες, κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης που πάντα στις μεγάλες επιτυχίες των ομάδων της πόλης προβάλλει βεβαίως και τους πανηγυρισμούς αλλά και την επιτυχία τους των ομάδων αυτών αναγάγοντας την μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου. Την κατάκτηση, αν θέλετε, του κυπέλου ως πρώτο θέμα. Όπως και σήμερα με την κατάκτηση του κυπέλου μπάσκετ από τον Άρη, είμαστε μαζί από τις 11 και 4 περίπου με τη σύνδεση τόσο με την πλατεία του Λευκού Πύργου. Και εικόνα από την πλατεία του Λευκού Πύργου με τους φίλους του Άρη που πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου από την αγαπημένη τους ομάδα. Όπως και συνδέσεις με τη Λαμία και όπου βρίσκεται ο Χρήστος Γκάλης. Ακούσαμε και τον Νίκο Βετούλα και τον Γιάννη Δαμιανίδη. Ζωντανή σύνδεση και ζωντανές οι συζητήσεις τους μαζί μας από την Λαμία για την κατάκτηση του κυπέλου. Μάκης Ιωαννίδης, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά, είναι και αυτός βεβαίως μαζί μας, όπως και ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν πριν από τον ομιλόν στο στούντιο. Βεβαίως έχουμε και τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Είδαμε τι έγινε στην Τούμπα, θα δούμε σε λίγο τι έγινε και στο παιχνίδι της Καλαμαριάς με τον Πανσεραϊκό. Να και πανηγυρισμοί, ακούστε τον Γιάννη Δαμιανίδη. Η αποστολή του Άρη με το κύπελο, το Πούλμαν αναχώρησε πριν από 5 περίπου λεπτά από τη Λαμία, με κατεύθυνση στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη δηλαδή, όπου αναμένεται γύρω στις 4.30 περίπου, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, Θεού θελούντος, η αποστολή θα φτάσει γύρω στις 4.30 στην Θεσσαλονίκη.
ο κύριος Δαμιανίδης που δεν θέλησε να αναφερθεί στα επεισόδια και στις προκλήσεις που έλαβαν χώρα στον τελικό. Κράτησε μόνο τις θετικές στιγμές. Πάντως, λογίζεται στα σύν η σύνεση με την οποία οι άνθρωποι του Άρη αντιμετώπισαν την κρίση η οποία προήλθε στη διάρκεια του τελικού. Εκεί που έπρεπε να ήταν από πέρσι, αλλά κλώτησε την τελευταία αγωνιστική την καδράρα, τον κουβά με τον Γάλλο. Λοιπόν, πάντα εικόνα από την πλατεία του Λευκού Πύργου. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Καβρανή. Πάντα έχουμε την εικόνα από την πλατεία του Λευκού Πύργου. Να ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί. Ο κόσμος έρχεται. Η νύχτα νομίζω για τον κόσμο του Άρη, αλλά και κατ' επέκταση για τη Θεσσαλονίκη θα είναι μεγάλη. Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Όπως βλέπετε, ο κόσμος του Άρη συνεχίζει να σειραίει εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Βέβαια πανηγυρίζει με αμύωτη ένταση. Όπως καταλαβαίνεις, το κέφι έχει ανέβει. Βλέπεις και βαρελότα από τους φιλάθλους του Άρη που προσπαθούν με κάθε τρόπο να πανηγυρίσουν αυτό το κύπελο Ελλάδας, το 8ο κύπελο Ελλάδας, τον 21ο τίτλο, αν θέλεις, για την ομάδα του μπάσκετ. Οι φιλάθλοι του Άρη που είχαν και φέτος ένα ραντεβού εδώ στο αγαπημένο του σημείο, στο Λευκό Πύργο, όπως ακριβώς είχαν και πέρυσι όταν είχαν κατακτήσει το Champions Cup. Και οι περισσότεροι, μια που προηγουμένως κάναμε και ρεπορτάζ κάτω, μιλήσαμε με αρκετούς φιλάθλους, οι περισσότεροι περιμένουν και ελπίζουν ότι το ξεκίνημα θα είναι αυτό, το πρώτο τρόπαιο, θα ξαναπανηγυρίσουν σε αυτό τον ίδιο χώρο, εδώ στο σύμβολο Θεσσαλονίκης, έναν ακόμη τίτλο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και NBA, πολλά παιχνίδια μπάσκετ και ευρωπαϊκά παιχνίδια, πώς τα σχολίαζες έτσι? Βεβαίως τώρα δεν χρειάζεται σχολιασμό, αλλά τα όσα έγιναν στον τελικό. Ένας τελικός χωρίς κόσμο η απονομή και είναι κρίμα, αλήθεια. Γιάννη, δεν σ' ακούω, δεν άκουσα την ερώτηση. Ακούγονται τα συνθήματα, φτάνουν όπως καταλαβαίνεις μέχρι εδώ πάνω. Τα συνθήματα των οπαδών του Άρη που δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό. Και βέβαια αξίζει να σου πω ότι πολλές φορές έχουν ασχοληθεί εκτός από τον μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο, που φυσικά ο κόσμος του Άρη έχει τον δικό του καημό, ζητάει τη λύση και για εκεί. Ενώ οι περισσότεροι είναι σε επικοινωνία και σε συνεχή ενημέρωση με τους υπόλοιπους κυρίως συνδεσμίτες που ταξίδεψαν στη Λαμία, αλλά και με τα μέλη της ομάδας. Πριν από λίγο τηλεφώνησαν και πάλι οι άνθρωποι του Άρη, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να έρθει η ομάδα να ανέβει στο Λευκό Πύργο. Και όπως μάθαμε, και οι συνδεσμίτες βρίσκονται στη Λάρισα και περιμένουν να έρθει εκεί η αποστολή του Άρη, έτσι ώστε να έρθουν όλοι μαζί σε πομπή τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν εδώ ακριβώς στο Λευκό Πύργο. Ρώτησα, Παναγιώτη, πώς σχολιάζεις τα του τελικού, μια που έχεις παρακολουθήσει και ήσουν πρόσφατα μάλιστα και στο All Star του NBA. Το μπάσκετ το παρακολουθείς στενά και από κοντά. Βεβαίως. Γιάννη, βέβαια εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί επίσης είναι καλό το θέμα, είναι μια γιορτή του μπάσκετ, αλλά δεν θα είχαμε σε καμία περίπτωση τα γεγονότα που είχαμε σήμερα. Αν πρόσεξες και οι περισσότεροι Αμερικανοί παίκτες, αυτό ακριβώς εξήγησαν, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς αυτά τα πράγματα γίνονται σε έναν αγώνα μπάσκετ. Προφανώς είναι κάτι διαφορετικό, που σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να το βάλουμε και στο ελληνικό μπάσκετ, να καταλάβουμε ότι είναι γιορτή, ότι το μπάσκετ είναι θέαμα, είναι χαρά, ότι πρέπει να το απολαμβάνουν όπως ακριβώς αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Έτσι πρέπει να είναι, πανηγύρια, χαρά και όχι τίποτε διαφορετικό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, και το ελληνικό μπάσκετ σιγά σιγά βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, αρχίζει να ανεβαίνει. Ο Άρης μετά το ευρωπαϊκό κύπελο πήρε φέτος και το κύπελο Ελλάδας και φυσικά φανταζόμαστε να έχουμε συνέχεια για τις ελληνικές ομάδες και φυσικά για τον Άρη. Μια που βρέθηκες και έκανες το ρεπορτάζ στην πλατεία, μάλλον όπως είπαμε ο κόσμος δεν θα το κουνήσει ρούπι, έτσι. Περιμένει το λεωφορείο που μεταφέρει το κύπελο και την αποστολή, τους πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα συζητάμε συνέχεια για όλα τα άλλα πλην των πρωταγωνιστών που είναι μόνο οι αθλητές και ουδείς άλλους. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια και κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε και εδώ πέρα, ότι οι αθλητές είναι αυτοί που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές. Αυτοί πρέπει να παίρνουν και τα λεπτά της δημοσιότητας που τους αξίζει. Πάντως, είπα και προηγουμένως, Γιάννη, ότι αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος του Άρη βρίσκεται σε συνεχή επαφή και με την ομάδα αλλά και με τους υπόλοιπους οργανωμένους συνδεσμίτες που ταξίδευσαν στη Λαμία, έτσι ώστε να μπορέσουν να πείσουν και εδώ τον κόσμο που βρίσκεται στο Λευκό Πύργο να μην φύγει από τις θέσεις τους, να μείνει για να πανηγυρίσει το κύπελο.
όπως καταλαβαίνεις, ακούγονται βέβαια και τα συνθήματα. Αυτή τη στιγμή η ένταση ανεβαίνει συνεχώς εδώ στον Λευκό Πύργο. Ο κόσμος πανηγυρίζει. Η κάμερα της TV100 μαζί σου που κατέβηκε στην πλατεία μπήκε μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό αυτά τα πλάνα είναι μοναδικά, θα έλεγα, και απεικονίζουν πλήρως και τα αισθήματα και την έκσταση χαράς από τον κόσμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, νομίζω, Παναγιώτη. Βρέθηκες πριν από λίγο κάτω, πριν συνομιλείς μαζί μας, βρέθηκες κάτω με τους συναδέρφους τεχνικούς που και αυτοί καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Οι σκηνοθέτες μας, οι μοντέρ μας. Και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ στην TV100 σήμερα μας περιμένει αρκετή δουλειά. Αλλά... Όπως σε κάθε επιτυχία ομάδος, να το τονίσουμε αυτό. Βέβαια. Σε κάθε επιτυχία ομάδος είμαστε στην υπηρεσία, θα έλεγα, αυτών των ομάδων. Τα ίδια είχαμε και με την κατάκτηση του κυπέλου στο ποδόσφαιρο πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Με τον Ηρακλή στο βόλεϊ τα ίδια είχαμε. Και απόψε έχουμε τα ίδια με τον Άρη, ο οποίος κατέκτησε το κύπελλο μπάσκετ. Και βεβαίως έχουμε αυτό το αφιέρωμα, την έκτακτη θα έλεγα εκπομπή. Και να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι και αύριο στην εκπομπή με 100 στα σπορ, 40 λεπτά μετά τις 5, αλλά και στο αθλόραμα της Δευτέρας θα έχουμε εκτενή αναφορά, θα έχουμε καλεσμένους, θα έχουμε συζητήσεις, συνεντεύξεις και μοναδικά πλάνα και από το ρεπορτάζ που έκανες εσύ πριν από λίγο, αλλά και από τις εικόνες που τραβάνε που καταγράφουν μάλλον, συγγνώμη, οι κάμερές μας από ψηλά. Βεβαίως. Συνεχίζει ο κόσμος του Άρη να έρχεται εδώ στην κεντρική πλατεία του Λευκού Πύργου. Δεν βλέπουμε να έχουν διάθεση να φύγουν. Ίσα-ίσα που από ό,τι βλέπουμε έρχεται και περισσότερος κόσμος. Φυσικά οι δρόμοι εδώ μπροστά έχουν κλείσει και από ό,τι φαίνεται έχουν τη διάθεση να μείνουν μέχρι τα ξημερώματα για να περιμένουν την ομάδα, τους παίκτες του Τσάρλς Μπάρτον, τους πρωταγωνιστές, για να δουν επιτέλους από κοντά και αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Θυμάμαι βέβαια τις περσινές εικόνες όταν είχε γίνει πανδαιμόνιο γύρω και μέσα στο Λευκό Πύργο, στην προσπάθεια τους παίκτες να φτάσουν εκεί για να πανηγυρίσουν το Champions Cup. Φαντάζομαι ότι αν καταφέρει ο κόσμος να μείνει εδώ μέχρι τις 3-4, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθει η αποστολή από τη Λαμία, θα έχουμε ανάλογες εικόνες με τις περσινές. Γύρω στις 4-4 και από ό,τι μας είπε ο Γιάννης Δαμιανίδης που μιλήσαμε μαζί του πριν από λίγο με την Λαμία, εκεί όπου βρίσκεται ο Χρήστος Γκάλης, πριν από 20 λεπτά περίπου ξεκίνησε το πούλμαν από τη Λαμία με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Λογικά, από ό,τι είπε ο ίδιος, 4-4.30 αναμένεται να μπει το πούλμαν στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως εκεί όπως είπε και ο Παναγιώτη, θα έχουμε στιγμές μοναδικές για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου από την αγαπημένη του ομάδα. Εικόνα από την πλατεία του Λευκού Πύργου με τη Θεσσαλονίκη να γιορτάζει σήμερα μία ακόμη μεγάλη της επιτυχία στον αθλητισμό, η τόσο αδικημένη Θεσσαλονίκη και από πλευρά αθλητικών εγκαταστάσεων και από αδικίες που έχουν σημειωθεί εις βάρος της όλα τα χρόνια της Αθηναϊκής Παντοκρατορίας, θα έλεγα, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Για να ξαναπάμε λίγο στον Χρήστο Γκάλη. Χρήστο. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα και πάλι από την Λαμία, που η αυλαία έχει πέσει, τα φώτα έχουν σβήσει. Το 10ο Final Four ολοκληρώθηκε. Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής. Αυτή την ώρα περνάνε οι παίχτες των δύο ομάδων. Από τον Άρη είναι ο Τόμπι Μπέιλι, κληρώθηκε, και ο Μίροσλαβ Ραΐζεβιτς από τον Τόμπι Κιντρόλ και Drag Test. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το ταξίδι της η ομάδα, το ταξίδι της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. Τα πάντα έχουν κυλήσει ομαλά, η φύλαξη των δύο ομάδων αρκετά νωρίς και σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήραμε από την αστυνομία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους και για τους Θεσσαλονικούς φιλάθλους αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι όλα βγαίνουν καλώς και θα είναι στην ώρα τους και αυτή στο γλέντι, του Λευκού Πύργου, όπου κατά τις 4 τα ξημερώματα αναμένεται να ευρίσκεται και η αποστολή του Άρη. Γύρω στις 4 η ώρα είπες αναμένεται στη Σάλα. Θα πρέπει να υπολογίσετε και κανένα μισάωρο, καθώς η αποστολή θα πρέπει να σταματήσει για να δειπνήσουν οι παίκτες, αφού από το μεσημέρι δεν έχουν φάει τίποτα. Και είναι καθαρά.
απαραίτητο, γιατί έχουν και το διαιτολόγιο τους καθώς επαγγελματίες και δεν μπορούν να μένουν και πάρα πολλές ώρες, τόσο πολλές ώρες σε νηστική. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν ξέρω. Θέλεις να μεταφέρεις κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο που χρήζει αναφοράς από μέρους σου? Μία, τώρα που είμαστε στο τέλος, μία αποτίμηση της διοργάνωσης. Θλιβερή, πραγματικά, δηλαδή η Ομοσπονδία εκτέθηκε με την απόφασή της να δώσει το Final Four στην πόλη της Λαμίας. Όχι πως έχουμε τίποτα με την πόλη της Λαμίας, αλλά πραγματικά ανοργανωσιά. Τι να έχουμε. Για να φανταστείτε ότι δεν υπήρχαν θέσεις για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι ήταν όρθιοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενδεικτικό σας λέω όλα αυτά. Τα μύρια όρια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, όχι μόνο εμείς κατά τέλος του δημοσιογραφικού καθήκοντος, αλλά και οι ομάδες και οι αποστολές και οι επίσημοι. Τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας θα έπρεπε να τα σκεφτούν και μάλλον θα έπρεπε να τα συζητήσουν με κάποιους αστυνομικούς που έχουν ξανακάνει μέτρα ασφαλείας σε γήπεδο, γιατί και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Για να φανταστείτε ότι λειτουργούσαν δύο εισόδους για το γήπεδο. Δηλαδή έπρεπε να πας ή από μια πλευρά, άμα είσαι ο παδός του Ολυμπιακού ή ο παδός του Άρη. Και άμα ήσουν δέντρο, δηλαδή επίσημος δημοσιογράφος, δεν μπορούσες να μπεις στο γήπεδο, γιατί δεν υπήρχε θύρα για να πας. Λοιπόν, θα πρέπει στο μέλλον η Ελληνική Ομοσπονδία, που έχει διοργανώσει με επιτυχία πολύ σπουδαιότερα και τελικούς ευρωπαϊκής κυπέλου και πρωταθλήματος, λοιπόν θα πρέπει την επόμενη φορά να δώσει τα φώτα της, να δώσει τους ανθρώπους της, ώστε αυτές οι πόλεις, καθώς οι άνθρωποι μπορεί να είχαν διάθεση αλλά δεν είχαν τις γνώσεις, να μπορούν να διοργανώσουν τουλάχιστον αξιόλογα και σοβαρά μια τέτοια διοργάνωση. Μια καλή διοργάνωση η οποία στέκει εδώ και 26 χρόνια. Και πραγματικά η κοινή αίσθηση, και θα το δείτε αύριο στις εφημερίδες, ότι ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι οι πόλεις οι οποίες διοργανώνουν Final Four σε οποιοδήποτε άθλημα θα πρέπει να έχουν μια κουλτούρα του αθλήματος και να το καλλιεργούν χρόνια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να επικαλεστεί γιατί πήγε το Final Four του Βόλεϊ στην Ορεστιάδα, αλλά εκεί το καλλιεργούν το άθλημα. Ενώ η Λαμία, οι άνθρωποι δεν έχουμε τίποτα, όπως είπες και εσύ μαζί τους, συμπαθέστατοι μας είναι, αλλά με τον μπάσκετ δεν έχουν καμία σχέση. Το Final Four θα έπρεπε να το πάρει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, βία η Πάτρα. Δεν νομίζω πουθενά αλλού να μπορούσε να πάει. Η Λάρισα, όπως διοργανώθηκε με πάρα πολύ επιτυχία πέρσι. Η Λάρισα, έχεις δίκιο. Να το πάρουν πάλι οι επαρχιακές πόλεις. Το Ηράκλειο, υπάρχουν τόσες πολλές πόλεις με μεγάλο γήπεδο. Ξέρετε, το πρόβλημα το κυριότερο ξεκίνησε από το γήπεδο. Και το είχαμε συζητήσει και προχθές και το έχουν αναφέρει και όλοι. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ο Άρης και ο Ολυμπιακός δέχτηκαν, η Ομοσπονδία είπε θα διοργανώσει. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός όμως όφυλαν να πούνε και να σκεφτούν ότι όταν φτάνουν αυτοί στο τελικό, τα 600 εισιτήρια για τον Ολυμπιακό που είναι 200 χιλιόμετρα από τη Λαμία, αλλά και για τον Άρη που έχει μια τρελή πορεία στο πρωτάθλημα και υπάρχει η δίψα του κόσμου, είναι πάρα πολύ λίγα. Βεβαίως. Βεβαίως είναι λίγα. Βεβαίως. Έπρεπε να γίνει σε μεγαλύτερο γήπεδο, σε αυτό που λες. Νομίζω ότι ίσως θα αναγκάσει τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, λες, να καθίσουν στο τραπέζι, να βάλουν τα κεφάλια κάτω και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για μελλοντικές διοργανώσεις, για το πού θα τις αναθέσουν. Σαφώς, η Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Πολύ προσεκτική από εδώ και στο εξής. Είχαμε ήδη αυτό το που ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα κανένα σοβαρό. Απλώς όλοι μιλούν για μια πολύ κακή διοργάνωση, απλώς στο μέλλον, και για να δώσουν μια ξεχωριστή έγκλη, όπως το αρμόζει στο θεσμό του κυπέλου, θα πρέπει οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να σκεφτούν πάρα πολύ και να παίρνουν με πιο αυστηρά κριτήρια τις αποφάσεις τους. Δεν αρκεί μόνο ένα γήπεδο 3.000 θεατών για να δώσεις μια διοργάνωση. Πρέπει να υπάρχει αυτό που είπες και εσύ, να υπάρχει η οργάνωση από πίσω, να υπάρχει η γνώση, και αν δεν υπάρχει, να φροντίζει να τη δίνεις. Γιατί πραγματικά σας λέω ότι υπήρχε καλή θέληση. Ο Δήμος Λαμίας μπορεί να βοηθούσε, να στήριζε, αλλά δεν είχε τη γνώση, δεν μπορούσε να κάνει. Και για τις αστυνομικές δυνάμεις το ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει, θα μπορούσαν να αποφευθούν πολλά σοβαρότερα προβλήματα αν υπήρχε μία μέρημνα, αν υπήρχε μία σωστή τάξη, αν υπήρχαν κάποια μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι συνηθισμένοι και οι άνθρωποι στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν φταίνε και αυτοί. Όπως είπες προηγουμένως, όλα ξεκινούν από την ανάληψη της διοργάνωσης από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω, ήταν άνθρωποι της Ομοσπονδίας, μίλησαν οι συνάδελφοι, μιλήσατε μαζί τους. Αλλά τρέχανε και προσπαθούσαν να λύσουν, να αποτελέσουν πυροσβεστικό ρόλο στα όσα προβλήματα, στα δεκάδες προβλήματα που δημιουργούνταν το λεπτό. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί είπαμε ότι δεν υπήρχε στοιχειώδης οργάνωση, δεν υπήρχε στοιχειώδης μέρημνα, δεν είχαν πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι. Κάποιοι που ξέρουν να δουν ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε μια μεγάλη διοργάνωση, μήπως να σκεφτούν, μήπως θα αντιμετωπίσουμε και κάποια άλλα, αυτά όλα δεν υπήρχαν. Επομένως, παίζαν πάρα πολλά προβλήματα.
Εδώ ενδεικτικό να σας αναφέρουμε ότι λόγω για νερό το γήπεδο δεν είχε. Δεν είχε νερό. Το γήπεδο δεν είχε νερό, οι ομάδες δεν είχαν νερό να πιούνε και με τη δίωρη διακοπή, σαφώς και λόγω της ζέστης απογνητικής ατμόσφαιρας, οι παίκτες κατανάλωσαν το ένα μπουκάλι που τους είχαν δώσει. Και δεν υπήρχε δεύτερο μπουκάλι όταν ξανά εξαγώνες να πάρουν οι ομάδες να έχουν νερό, οι παίκτες να πίνουν κατά τη διάρκεια του τη συνέχεια στο αγώνα. Απίστευτα πράγματα. Ακόμα ένα ενδεικτικό σημείο σας αναφέρουμε. Χρήστο Γκάλι, μας μεταφέρεις απίστευτα πράγματα για μια διοργάνωση Final Four. Και διαρωτάται κανείς, δεν ξέρω, πού είναι οι αρμόδιοι και γιατί δόθηκε εκεί στη συγκεκριμένη στη χρονική στιγμή, θα έλεγα, αλλά σε μια πόλη που δεν έχει παράδοση, δεν έχει την κουλτούρα και να φιλοξενήσει δύο μεγάλες ομάδες. Έτσι, σε έναν μεγάλο τελικό που λογικά εκ των πραγμάτων ξέραμε, εκ των προτέρων μάλλον, γνωρίζαμε όλοι μας ότι 99,9% ο τελικός θα είναι μεταξύ του Άρη και του Ολυμπιακού. Ναι, από την αρχή ήταν και στοίχημα να το παίζαμε, θα κερδίζαμε. Ήταν το λεγόμενο άχαστο. Ήταν οι ομάδες που ξεχώρισαν πάρα πολύ, είχαν διαφορά δυνατότητα. Να μην υποτιμούν το Περιστέρι, αλλά στη συγκεκριμένη φάση να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και στο τελικό εμφανίστηκε πάρα πολύ δυνατός, όπου δεν το περίμενε κανένας. Και γι' αυτό γιατί έπαιζε τους κόμπους μια χρονιά. Είναι τελικός, είναι στον τελικό όλες οι ομάδες. Ναι, να λάβουμε υπόψη ότι ο Ολυμπιακός αυτός εδώ πέρα με το χιλίο προβλημάτων, γιατί μπορεί να, μέχρι τώρα συζητούσαμε τα προβλήματα του Άρη και του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και οι ομάδες οι δικές μας να έχουν βρει το δρόμο τους και να μην ασχολούμαι καθόλου αυτά. Ωστόσο, εγώ μπορώ να σας πω περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Ολυμπιακός ίσως έφταιγε για περισσότερο, διότι είχε οξύνει το κλίμα όλες αυτές τις μέρες. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι οι οργανωμένοι φύλαθλοι με τις συνθήκες που λειτουργούν σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας βρέθηκε στη Λαμία, ενώ βλέπουμε επιστρέψαμε στον Λευκό Πύργο, όπου είναι οι φύλαθλοι του Άρη συγκεντρωμένοι και πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου. Κύριε Σημεωνίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μένουμε στο σημείο της διακοπής και θέλουμε από τη δική σας πλευρά, είστε ένας πρώην διεθνής διαιτητής, να μας εξηγήσετε το σκεπτικό των διαιτητών και αν συμφωνείτε με αυτό που έπραξαν. Το σκεπτικό των διαιτητών ήταν καθορισμένο από την αρχή, ότι την τρίτη παρατήρηση, εφόσον υπάρξει, θα γίνει διακοπή. Και όταν θα πάνε οι διαιτητές μέσα, τους ενημέρωσαν, δεν θα ξαναβγούν. Κάτι που επέμεναν στην άποψή τους και πιστεύω ότι κέρδισε σήμερα και η διαιτησία που επέμενε σε αυτό το πράγμα, αλλά και αν το δούμε ψυχρά θέλεις, λογικά θέλεις, νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι ότι όταν από εδώ και πέρα παρεκτρέπεται κάποιος, πρέπει να φτάνουμε και εκεί για να παίζεται δυστυχώς το μπάσκετ που αγαπάμε με άδειες κερκίδες. Ναι. Δηλαδή και εσείς θα αποφασίζατε το ίδιο, θα μένατε 2,5 ώρες στα αποδυτήρια. Αυτό δεν φταίνει οι διαιτητές που μείναν 2,5 ώρες στα αποδυτήρια. Υπήρχε μια νοχελικότητα από την πλευρά όλων να πιστέψουν ότι... Να βγει ο κόσμος. Ότι δεν θα ξαναβγούν οι διαιτητές. Αυτό ήταν το λάθος τους και γι' αυτό έφταιγαν οι ομάδες. Δεν έφταιγαν οι διαιτητές αυτό. Δηλαδή... Ήταν ότι οι διαιτητές θα αλλάξουν την άποψή τους. Και όπως συνέβαινε στο παρελθόν, εκεί που γινόταν το θέατρο του παραλόγου, να μπαίνουν, να βγαίνουν, να μπαίνουν, να βγαίνουν, να διακομωδούν την ίδια τους την προσωπικότητα, εκεί επάνω οι ομάδες έκτισαν το δικό τους πνεύμα, ότι οι διαιτητές θα βγουν, οπότε θα ξανασυνεχίσουμε το παιχνίδι έτσι όπως το αφήσαμε. Ναι, ο κόσμος έφυγε με την εντύπωση ότι ο αγώνας δεν θα ξαναρχίσει. Όχι, ενημερώθηκε ότι ο αγώνας θα ξαναρχίσει εφόσον βγουν έξω. Έτσι. Μάλιστα. Υπήρχε φυσικά και μία άποψη, μία άλλη ιδέα, να συνεχιστεί το παιχνίδι την άλλη μέρα. Κάτι το οποίο ο Άρης συμφώνησε, αλλά δεν συμφώνησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπε ότι εγώ έχω παιχνίδι και φεύγω στη Μόσχα και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα να γίνει. Να πεζόταν το υπόλοιπο διάστημα δηλαδή. Ναι, αντί που επέκτηκε μετά από 2 ώρες, 2,5 ώρες, εγώ έχω χάσει και τον χρόνο εκεί μέσα, ναι. Να γινόταν το παιχνίδι την άλλη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί, στις 11 η ώρα, στις 12 η ώρα. Πάλι χωρίς και θεατές και από το λεπτό που σταμάτησε. Πάντως, για να αποφευθούν τα οποιαδήποτε επεισόδια, μια που και η αστυνομική δύναμη εκεί στη Λαμία, πιστεύω αν και προσπαθούσε, αλλά
ήταν οι ιδιαιτερότητες του γηπέδου, οι ιδιαιτερότητες των ίδιων των ανθρώπων που δεν έχουν την πείρα τέτοιων μεγάλων αγώνων, δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε αρκετά θέματα. Είπατε ότι κέρδισε η διαιτησία. Θα συμφωνείτε πάντως ότι δεν κέρδισε το μπάσκετ απόψε? Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι, και αυτά τα πράγματα όταν γίνονται, πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα ήθελε να δει. Σίγουρα γύρισε κανάλι και έβλεπε κάτι άλλο. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που λίγους μήνες, σε 150 μέρες περίπου, θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάρη, έχεις κάτι να σημειώσεις, γιατί μας ακούει και ο Πάρης Καλημέριδης πάντα? Όχι, έχω να σημειώσω πως ότι, επειδή ήμουν εκεί παρόν, ότι η παρουσία του Στέλιου Συμπλονιδί έσωσε την παρτίδα σε σημαντική. Όλοι αυτοί που έρχονται στο γήπεδο, οργανωμένοι και εμείς, ότι δεν πάνε μέσα για μάχη. Κύριε Τσακρόνη, πάνε για να απολαύσουν θέαμα, να δούμε την ομάδα τους να αγωνίζεται. Συμφωνούμε. Μπορούν να τραγουδάνε. Να λένε τόσα ευπρεπή συστήματα για να υποστηρίζουν τις παίκτες. Κύριε Τσακρόνη, είναι ανάγκη να καταφεύγουμε σε νομολογίες και σε αυτά τα φαινόμενα των φωτοβολίδων και όλα αυτά τα πράγματα που ασχημονούν. Κύριε Τσακρόνη μου, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, ειδικά εγώ απέναντι στην ελληνική αστυνομία, για πολλούς λόγους, οι οποίες δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε. Αλλά, και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα, η αστυνομία της Λαμίας εκλήθη να προφυλάξει τους 600 φίλους του Άρη ή εμένα και σένα που θέλαμε να δούμε τον τελικό. Και όμως πέρασαν πιστόλια με φωτοβολίδες. Πιστεύω, όπως και όλοι οι φίλοι τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αλλά και η ίδια η αστυνομία, και εσείς συμφωνείτε κατά βάθος μαζί μου, ότι θα έπρεπε να γίνει πιο αυστηρός έλεγχος. Ίσως γι' αυτό λέω από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας να πάνε σε πόλεις που η αστυνομία της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας ξέρει καλύτερα να εποπτεύει τέτοιους τελικούς. Αυτό ακριβώς λέω. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Σας είπα ότι υπάρχει ένας προβληματισμός πριν πραγματοποιηθεί αυτό το γεγονός εδώ για το θέμα του Final Four του κυπέλου. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όλα αυτές τις εμπειρίες θα τις αξιοποιήσουμε και θα βρούμε την καλύτερη λύση. Με βάση αποτελέσματος ευνόησε εμάς, ο Ολυμπιακός είναι πιο πρεπλέον έκτημα. Αλλά τι να κάνουμε, όταν υπάρχουν κάποιοι που δημιουργούν επεισόδια, κάποιος θα το πληρώσει. Πού αφιερώνεις αυτό το κύπελο? Στην οικογένειά μου, πάνω απ' όλα και στο λαό του Άρη που έφυγε και δεν έμεινε εδώ να μας θαυμάσει και να το θαυμάσουμε. Και τελευταίο, φοβάσαι ότι κάποιοι θα πούνε ότι αυτό το κύπελο αξίζει κάτι λιγότερο μετά τη διακοπή? Όχι, αξίζει πολύ περισσότερο μετά τη διακοπή. Γιάννη, αυτό που δεν κατάφερες να σηκώσεις πέρυσι στη Λάρισα, θα το κάνεις φέτος στη Λαμία, το κύπελο Ελλάδος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ταυτόχρονα αρκετά στεναχωρημένοι για αυτά που προηγηθήκανε. Σημασία έχει ότι για φέτος είμαστε κυπελούχοι. Ένας από τους στόχους. Ένα πολύ μεγάλο στον κόσμο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε εδώ, μας συμπαραστάθηκε. Και τώρα μας περιμένει στο Λευκό Πύργο, τίποτα άλλο. You know, it was a great win. You know, we dedicate this win to our fans who weren't here to win it with us. You know, they were here in spirit and they were outside. It was a great game. Ρωτήσαμε τον Ράια Στάκ, σημερινή βραδιά είναι πολύ μεγάλη τόσο για τον Άρη όσο και για αυτόν. Μας είπε ότι πραγματικά ήταν μια σπουδαία νίκη που την αφιερώνει στον κόσμο που περιμένει είτε έξω από το γήπεδο είτε στο Λευκό τον Πύργο. Αυτά λοιπόν με την επιτυχία του Άρη στο μπάσκετ. Να πούμε ότι με την ίδια ένταση και χωρίς να τους επηρεάζει το προχωρημένο της ώρας, είμαστε πια 4 λεπτά μετά τη μία, έχουμε μπει στον Μάρτιο. Και ακούμε και τον Νίκο Καραγεωργή σε μια τελευταία συζήτηση. Νίκο. Νίκη, πήρε το κύπελο μπάσκετ του Άρη σε έναν τελικό που οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε βέβαια το γεγονός ότι πανηγυρίζει η πόλη μας Στέλιο, μάλλον θα θέλουν να ξεχάσουν. Σαφώς, γιατί όταν υπάρχει ένας κατευθυνόμενος μετακινούμενος στρατός δολοφόνων, ο οποίος δεν αναχαιτίζεται βεβαίως με αστεία μέτρα τύπου Λιάννη, επόμενο είναι να έχουμε αυτά που είχαμε σήμερα. Και δεν ξέρω πότε επιτέλους το ελληνικό κράτος, όταν υπάρχει και αν υπάρχει, θα προσπαθήσει πολύ σοβαρά, ασχολούμενο με αυτό το θέμα, να αντιμετωπίσει τους λίγους οι οποίοι σκοτώνουν τα αθλήματα και διώχνουν τους πολλούς που θέλουν να ψυχαγωγηθούν, να διασκεδάσουν, να χαρούν με τα σπορ. Όσο για τη σημασία της κατάκτησης του κυπέλου από τον Άρη, για μένα είναι διπλή. Από τη μία αυτός ο τίτλος, ένας ακόμη τίτλος για τον Άρη, κρατά ψηλά το φρόνημα των οπαδών του Άρη που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί από τις περιπέτειες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Και το δεύτερο είναι ότι τονώνεται το γόητρο της μπασκετομάνας Θεσσαλονίκης, η οποία, ας μην επιμένουν ορισμένοι να λένε ότι δεν έγινε και τίποτε με ένα κύπελο Ελλάδα στο μπάσκετ,
το οποίο μπάσκετ είναι υποβαθμισμένο, για το οποίο μπάσκετ δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος. Και όταν η Θεσσαλονίκη μπορεί να κατακτά τίτλους, είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι όλοι. Σωστό. Και αυτό που είπες προηγουμένως για το ποδόσφαιρο, Στέλιο, επειδή ακούμε τα συνθήματα από την πλατεία του Λευκού Πύργου, μάλιστα σε πολλές στιγμές οι φίλοι του Άρη φώναξαν για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, να μην φωνάξουν. Αφού φωνάζουν χρόνια από πόνο. Να μην φωνάξουν τώρα που η άλλη τους ομάδα τους δίνει τόσο μεγάλη χαρά. Να μην ζουν με την προσμονή του να λυθούν τα προβλήματα και στην ποδοσφαιρική ομάδα, για να τους δώσει και εκείνους και εκείνη η ομάδα χαρές. Είναι πολύ φυσιολογικό. Όπου και εκεί πήραν πολλές υποσχέσεις, οι οποίες δεν υλοποιήθησαν ποτέ. Έτσι. Από τους αρμόδιους. Στέλιο... Αυτή η έκρηξη, ναι, ενθουσιασμού των φιλάθλων του Άρη δείχνει αφενός με την αγάπη τους για το μπάσκετ, διότι δεν θα το πω εγώ, το ξέρει όλος ο κόσμος. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει καθαρά μπασκετικό κόσμο, αλλά δείχνει και το μεγάλο πόνο, την ταλαιπωρία, το βάσανο που υφίστανται εξαιτίας των προβλημάτων της ποδοσφαιρικής ομάδας. Νικό. Καλημέρα, καλύτερα Γιάννη. Καλημέρα, ναι, και καλό μήνα, 1η Μαρτίου. Καλό μήνα, ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άρης, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη κατά καλό επέκταση. Καλό μήνα και στους φίλους μας του Ολυμπιακού. Εύχομαι, δεν μπήκε πολύ καλά για αυτούς ο μήνας βέβαια, αλλά εντάξει. Καλό θα είναι να συνηθίσουν στις ήττες πλέον από εδώ και πέρα. Γεγονός είναι ότι δεν γιορτάζει μόνο ο Άρης, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη. Όπως γιόρτασε και πριν από λίγες μέρες με την κατάξυση του κυπέλλου από πλευράς του Βόλου του Ηρακλή. Είναι ο δεύτερος τίτλος που έρχεται στην πόλη. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Άρη, συγχαρητήρια στον προπονητή, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Θα πρέπει να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και ο κόσμος του Άρη που πήγε στη Λαμία, έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα και πήγε εκεί. Το τι έγινε επακριβώς εκεί στη Λαμία και ποιος φταίει για την εκένωση του γηπέδου, έχουμε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αύριο στο Metro Sport, όπου μπορούν να το διαβάσουν οι φίλοι αναγνώστες και οι τηλεθεατές οι δικοί σας, όπου υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για να... καλύψουμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συνέβη εκεί στη Λαμία. Θα πρέπει να πω ότι αυτή η επιτυχία, η επιτυχία δηλαδή κατάκτησης του κυπέλλου του Άρη, κατά την εκτίμηση όλων όσων ασχολούμαστε με τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης, είναι η πρώτη επιτυχία αυτής της ομάδας, η οποία αξίζει κατά την προσωπική μου εκτίμηση και τους τρεις τίτλους. Δηλαδή αξίζει και το ΦΕΛ, αξίζει και το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θα τα πετύχει και τα τρία. Γεγονός είναι ότι το πρώτο τίτλο τον κατέκτησε. Αυτή η ομάδα είναι ένα τρένο στην κυριολεξία, ένα τρένο που έρχεται σαν συνέχεια, εξπρές θα έλεγα, που έρχεται σαν συνέχεια της μεγάλης εκείνης φουρνιάς του Γκάλι, του Γιαννάκη και του Γιάννη Ιωαννίδη και των υπολείπων παιδιών. Και είναι η δεύτερη μεγάλη αυτή φουρνιά ομάδας που κατά την προσωπική μου εκτίμηση μπορεί να δώσει πολλούς τίτλους στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, Γιάννη, αν μιλήσουμε για αγώνα, πραγματικά ένα αγώνα 4 ώρες πρώτη φορά, νομίζω είδαμε όλοι μας, ένα τελικό 4 ολόκληρες ώρες. Το τι συνέβη εκεί το είδαμε όλοι. Έχω την εντύπωση και ήδη οι Θεσσαλονικοί θα πρέπει να έχουν πληροφορηθεί, από τουλάχιστον βλέπω και εγώ, ότι όλα τα κανάλια της Αθήνας λένε ότι ήταν επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων. Εμείς είδαμε φωνικά πιστόλια από πλευράς των οπαδών του Ολυμπιακού, κινδύνευσαν ζωές για μια ακόμη φορά, έσπασαν και ρήμαξαν το ξενοδοχείο που ήταν η αποστολή του Άρη. Κανένας δεν το αναφέρει αυτό από τα αθηναϊκά κανάλια. Τα έπνιξαν τα επεισόδια, ως συνήθως δηλαδή, όταν έρχονται οι επιστήμονες του Νότου σαν βάρβαροι στην κυριολεξία, να σπάσουν και να ρημάξουν. Κάτι ανάλογο έγινε και χτες και σήμερα, χτες μάλλον θα πω καλύτερα, στη Λαμία, στο ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη, προσπάθησαν να εκφοβήσουν, να φοβήσουν τους καλαθοσφαιριστές μπαίνοντας μέσα, αλλά οι καλαθοσφαιριστές έδωσαν την απάντησή τους μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μεγάλες στιγμές για τη Θεσσαλονίκη. Νίκο, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι θα σπάσει ο ρυθμός του Άρη στην διακοπή εκεί την 2 ώρα, γιατί έδειχνε η ομάδα του Άρη ότι ανεβαίνει και ήταν στη ζήτημα χρόνου να γυρίσει το παιχνίδι και το γύρισε αμέσως με την επανέναρξη. Κοίταξε, όπως ήμουν σίγουρος ότι ο Ηρακλής θα πάρει το κύπελο στο βόλεϊ πριν από λίγες μέρες, γιατί έβλεπα μια πραγματική ομαδάρα μέσα στο γήπεδο. Έτσι ήμουν σίγουρος και σήμερα ότι ο Άρης θα το πάρει, γιατί πραγματικά έβλεπα μια ομάδα που είχε συνοχή, είχε αρχή και τέλος, ήξεραν τι θέλανε μέσα. Και σε εκείνο το διάστημα που ανέβηκε ο Ολυμπιακός, και λίγο πριν τη διακοπή δηλαδή, ανέβηκε από λάθη του Άρη και όχι από το ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Άρη. Δηλαδή όποιος ξέρει από μπάσκετ θα διαπίστωσε ότι οι δύο ομάδες έχουν μια διαφορά τουλάχιστον κλάσης, για να μην πω δύο. Όπως όποιος ξέρει από βόλεϊ θα έβλεπε ότι η ομάδα του Ηρακλή, και κάνω κομπλιμέντα και για την ομάδα του Ηρακλή, γιατί πραγματικά μας έχει συγκινήσει όλους πριν από λίγες μέρες. Σήμερα, επειδή μιλάμε όμως για τον Άρη, θα σου πω, Γιάννη, ότι ο Άρης σήμερα σε καμία περίπτωση, εμένα τουλάχιστον προσωπικά σαν τηλεθεατή, δεν με φόβησε ότι μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι.
Σε άλλες περιπτώσεις, στο παρελθόν θα έλεγα ότι η ομάδα δεν είχε σθένος, δεν είχε οτιδήποτε. Τώρα αυτή η ομάδα έχει αρχή και τέλος, έχει ένα μεγάλο προπονητή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Έναν άνθρωπο ο οποίος, όχι τώρα, δεν το λέμε τώρα, εδώ καιρό το λέμε, ο οποίος έβαλε τα πράγματα σε μια ρέγουλα, έφτιαξε την ομάδα, την έστρωσε, δεν είχε μαγικό ραβδάκι, αλλά τους έβαλε να παίζουν καλό μπάσκετ, σοβαρό μπάσκετ, έτσι όπως θέλει τουλάχιστον το ευρωπαϊκό επίπεδο του Άρη. Και νομίζω ότι έρχονται και άλλοι τίτλοι για τον Άρη. Δεν θα είναι αυτός ο μοναδικός φέτος. Έχω την εντύπωση ότι θα χαρεί ο κόσμος του Άρη. Τώρα βέβαια, αν οι ατυχίες είναι τόσες πολλές και δεν μπορέσει ο Άρης φέτος να πάρει δεύτερο ή τρίτο τίτλο, όπως τουλάχιστον έχουμε πει εμείς ότι αξίζει να πάρει αυτή η ομάδα, τότε νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια ο Άρης έχει βάλει τις βάσεις φέτος για να κάνει άλλη μια μεγάλη ομάδα. Και έχω την εντύπωση ότι ήδη θα πρέπει όλοι να λέμε ότι η αυτοκρατορία δεν επιτίθεται. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα, νομίζω. Νίκο, όπως θα πρέπει να υπογραμμεί, να τονίσουμε και να επενέσουμε ίσως την σύνεση με την οποία αντιμετώπισε και η διοίκηση του Άρη τα γεγονότα και την διακοπή και την αποχώρηση από το κήπεδο του Γιάννη Δαμιανίδη και τον ανθρώπο που είναι δίπλα του. Κάτι που οι άνθρωποι της ΑΟΚ, όταν τους το θέσαμε και τους φιλοξενήσαμε πριν από μισή περίπου ώρα, το δέχτηκαν με επιφύλαξη από τη δική τους πλευρά, αλλά είναι μια αλήθεια, έτσι. Γιάννη, αυτός που έπρεπε να βγει έξω ήταν ο κόσμος του Ολυμπιακού και όχι ο κόσμος του Άρη εκείνη τη στιγμή. Η τρίτη παρατήρηση έγινε στον Ολυμπιακό γιατί πέταξαν τη φωτοβολίδα με το φωνικό πιστόλι. Δεν έγινε τρίτη παρατήρηση στον κόσμο του Άρη. Οι διαιτητές νομίζω έκαναν υπέρβαση εκείνη τη στιγμή λέγοντας την αγούνιο παδί και των δύο ομάδων. Βεβαίως, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και εκτός του τι λέει ο κανονισμός, σωστά έπραξαν, λέω εγώ. Γιατί αν έμεναν μόνο οι οπαδοί του Άρη μέσα, πέρα από το ότι με την πρώτη αφορμή θα τους έβγαζαν για τους έξω, ήταν βέβαιο 100% στα 3-2-3 λεπτά, δεν έγινε αυτό το μπέρδεμα το οποίο θα γινόταν αν έφευγαν μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, που δεν θα έφευγαν από το γήπεδο. Δηλαδή, αν τους λέγανε βγείτε μόνο εσείς, δεν βγαίνουν οι Αριανοί, θα γινόταν κόλαση. Δεν θα ξανάρχιζε ποτέ το παιχνίδι, πιστεύω εγώ. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα και η ατμόσφαιρα τεταμένη. Τώρα από εκεί πέρα, αυτά όλα είναι πραγματικά αμαύρωσαν τον τελικό. Δεν θέλαμε να δούμε οι φίλοι του αθλητισμού ένα τελικό χωρίς φιλάθλους. Και νομίζω και οι ίδιοι παίχτες δεν ήθελαν να παίξουν ένα τελικό χωρίς φιλάθλους. Έγινε όμως αυτό. Για μια ακόμη φορά οι οπαδοί του Ολυμπιακού έδειξαν ότι, έτσι όπως τουλάχιστον έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια, ότι μάλλον αυτή είναι το κράτος. Εγώ εδώ θα ρωτήσω, κάποιος εισαγγελέας δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή την περίπτωση, κάποιος κράτος υπάρχει για να μπορέσει αυτούς τους ανθρώπους επιτέλους να τους διώξει από εκεί, να μην δημιουργούν αυτά τα επεισόδια που δημιουργούν αυτές τις φωτοβολίδες, τα φωνικά πιστόλια? Αν κάποιο παιδί μείνει κάποια στιγμή μέσα στο γήπεδο, μπορεί να μας πει κανένας ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει τις ευθύνες? Συνέχεια φταίει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και δεν φταίει ποτέ ο κόσμος του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, για να μιλάμε για τον Ολυμπιακό συνέχεια. Και μας πούν ότι λόγια της μετακινήσεις, έτσι Παναγιώτη, ότι ένα θέμα βασικό αυτό το οποίο ταλαιπωρεί τον κόσμο. Ένα θέμα καυτό, ένα θέμα αυτό, που έχει σχολιαστεί πολλές φορές, που νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές εκδοχές. Μία είναι η λύση. Δεν μπορείς να αφήνεις τους φιλάθλους έξω από τα γήπεδα. Άλλωστε για αυτούς γίνεται ο αθλητισμός. Αυτούς φωνάζουν οι ομάδες στα γήπεδα και προφανώς το προϊόν κάπου απευθύνεται, κάπου πρέπει να πουλήσει. Για να τα δούμε τα πράγματα και με την ψυχρή λογική. Βεβαίως. Αν δεν πουλήσει το προϊόν, δεν θα πουλήσουν και οι διαφημιστικές εταιρείες. Οι διαφημίσεις που έρχονται, οι χορηγοί, οι σπόνσορες, έτσι κινείται ο αθλητισμός σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να βλέπουν τα παιχνίδια οι λίγοι, μάλλον. Δηλαδή, θεσπίζεται ένας νόμος, το κράτος θα ρίξει την αστυνομία, η αστυνομία στο κράτος και κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Του ζητάνε ταυτότητα αστυνομική, απίστευτα πράγματα. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Κάποια στιγμή γρήγορα θα καταλάβουν ποια είναι η λύση για την καταπολέμηση της βίας. Δηλαδή, αν πάμε εγώ και εσύ με την μπλούζα της Εθνικής Ιταλίας στην Ολυμπιάδα, θα μας αφήσουν να πούμε στο καφτατζόξι? Όλα να τα περιμένουμε. Δεν θα μας πούν παρακαλώ που πάτε. Όλα να τα περιμένουμε, Γιάννη. Ξέρω κάτι τέτοιο λένε εδώ. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάντα με Λευκό Πύργο, πάντα με τον Παναγιώτη Γκαβράνη. Συνομιλία έχουμε τον κόσμο του Άρη μπροστά μας, στους δέκτες μας που πανηγυρίζει από την στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι με την κατάκτηση του κυπέλου στη Λαμία. Η δημοτική τηλεόραση από εκείνη την ώρα, 15 περίπου λεπτά μετά τις 11, άνοιξε τη μαραθώνια εκπομπή της, η οποία συνεχίζεται φιλοξενώντας τόσο τις ανταποκρίσεις του απεσταλμένου μας Χρήστου Γκάλη στη Λαμία, των ανθρώπων, των πρωταγωνιστών, του Νίκου Βετούλα, του Γιάννη Δαμιανίδη, του Νέστορα Κόμματου, ανθρώπων παραγόντων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Στέλιος Σεμεωνίδη εκ μέρους των διαιτητών, διευθυντών των αθλητικών εφημερίδων της πόλης και βεβαίως των συναδέρφων, τόσο του Μάκη Ιωαννίδη που ήταν πιο μπροστά σου και του Παναγιώτη Γκαμπράνη που είναι εδώ και ώρα μαζί μας, όπως και τους τεχνικούς μας που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι υπερβάλλουν τον εαυτό τους, θα έλεγα,
σε τέτοια στιγμή για να δίνουν αυτή την εικόνα, να δίνουμε και εμείς τα πανηγύρια των φιλάθλων της πόλης μας. Θα έλεγα ότι η πλατεία Παναγιώτη αλλάζει χρώματα μόνο, έτσι. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Το αλλάζουν τα χρώματα και τα συνθήματα συνήθως. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να κυβολογούμε, ακούγεται ένα από τα αγαπημένα συνθήματα των φιλάθλων του Άρη, καθώς το κύπελο αυτό είναι το 21ο για την ομάδα του Άρη. Υπάρχει το κλαδό που πρόσθεσε και ένα δεύτερο αστέρι στη φανέλα του Άρη και που την έκανε ακόμη πιο βαριά και ακόμη πιο πολύτιμη. Τώρα φαντάζομαι μπαίνουν στην τρίτη δεκάδα. Θα πρέπει να βρουν τρόπους στην διοίκηση των κιτρίνων να το εκμεταλλευτούν ακόμη καλύτερα. Πιο αισιόδοξη, ναι, Γιάννη. Βάλε μια ανατελεία να ακούσεις και εσύ μαζί μας τον Γιάννη Λάπα που είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη, συγχαρητήρια. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Γουρλής από τότε που ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Πέρσι κύπελο, φέτος κύπελο, δεν ξέρω. Τις φωτογραφίες τα κάθαρα στο δωμάτιο, σε λίγο θα γεμίσουν οι τείχοι. Γεροί να είμαστε. Και πάντα, και... πάντα τέτοια, έτσι. Πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεροί να είμαστε. Η ομάδα αυτή έχει φοβερές δυνατότητες, έχει μεγάλη ψυχή. Νομίζω το δείξαμε και σήμερα και ελπίζω τα κύπελα να γίνουν και άλλα και περισσότερα. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους που αγαπά αυτό που κάνει. Το μπάσκετ δηλαδή, δεν παίζεις μπάσκετ μόνο επειδή είσαι επαγγελματίας, αλλά το αγαπάς, στεναχωρέθηκες με αυτά που έγιναν. Και δεν θα σταθώ εγώ στο ότι στην διακοπή, στις φωτοβολίδες. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Σαν ο Γιάννης Λάπας μέσα του στεναχωρέθηκε βλέποντας τις κενές εξέδρες. Καταρχάς, θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εμείς ήμασταν στο ξενοδοχείο έτοιμοι να... Ναι, όταν ήρθε... Ακριβώς, ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε για το γήπεδο. Οι οπαδοί μας εκεί, η διοίκηση, ήταν άνθρωποι μεγάλοι με τις οικογένειές τους, τα παιδιά μικρά κτλ. Μέσα σε ένα πραγματικά εντελώς ειρηνικό περιβάλλον, μια πραγματική γιορτή θα έλεγα. Έτσι το είδαμε εμείς το κύπελο, όπως πάντοτε βέβαια. Και ξαφνικά δεχθήκαμε μια, θα έλεγα, δολοφονική επίθεση από μεμονωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν ξέρω από πού ορμόμενοι αρχίσανε να πετάνε ό,τι βρίσκανε προς τους, από καδρόνια, από πέτρες, από οτιδήποτε. Και τι να σας πω, κλέψανε κάποιες τσάντες κάποιων συμπαικτών οι οποίες βρισκόταν στη ρεσεψιόν κάτω, πράγματα οποία είναι και πρωτόγνωρα αλλά και αποκαρδιωτικά. Ενθυμίζει αυτά που συνέβησαν νομίζω στο γήπεδο, τα είδε όλη η Ελλάδα. Οι δικοί μας φιλάθλοι δεν πετάξανε τίποτα, αποκλειστήκανε και τις τρεις φορές με, εκτός από τα ευρεστικά συστήματα. Εμετικά τα λέω εγώ. Εμετικά τα ονομάζω. Δεν άκουσα. Εμετικά τα ονομάζω αυτά τα συστήματα. Εντάξει, εσείς τα ονομάζετε εμετικά. Απλά εγώ μίλησα και με τα παιδιά εκεί που ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση της κερκίδας και αμέσως σταματήσανε να φωνάζουν ή να φρέζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν λέω τα συνθήματα του Ολυμπιακού, ξέρεις, για τη Μακεδονία, αυτά τα λέω εμετικά. Είναι συνθήματα που προκαλούν τον κόσμο του. Ακριβώς. Είναι συνθήματα που και προκαλούν, αλλά και πειράζουν, θα έλεγα. Βεβαίως, γιατί χτυπάνε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ειδικά για όλους τους Θεσσαλονικείς είναι πολύ άσχημο να ακούνε, γιατί είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα να σας πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί θα ήθελα το γήπεδο όπως ήταν μαζί με τον κόσμο να γιορτάσουμε το κύπελλο, αλλά δεν πειράζει. Από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι και μας τηλεφωνούν, ο Λευκός Πύργος έχει κατακλειστεί από κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δώσαμε αυτή τη χαρά. Ο Γιάννης Λάπας που έχει φάει αυτούς τους τελικούς, αυτά τα μεγάλα μάτς με το κουτάλι μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ, κάποια στιγμή φοβήθηκε, ανησύχησε. Το ένστικτο του τι του έλεγε, γιατί ξέρω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους... Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι δεν ήμασταν καλοί σήμερα στο παιχνίδι και ότι... Ένα τέτοιο τελικό σε ένα τέρπι κρίνεται συνήθως λεπτομέρειες, αλλά εντάξει, είναι γεγονός ότι γνωρίζοντας ότι φέτος έχουμε παίξει πολλά δύσκολα παιχνίδια, βρεθήκαμε κάποιες φορές πίσω στο σκορ και πάλι καταφέραμε και ανταπεξήλθαμε. Αυτό μου έδινε μέσα μου τη δύναμη να πιστεύω ότι στο τέλος θα βρούμε τον τρόπο, τα ψυχικά αποθέματα, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό κάναμε. Τα παιδιά που αγωνίστηκαν, ειδικά στα τελευταία 12 λεπτά, δώσανε τα πάντα και σε επίθεση και ιδιαίτερα στην άμυνα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Ο κόσμος... Το 10ο Final Four του κυπέλου μπάσκετ ανήκει στην ιστορία. Το Final Four των ενστάσεων, των διακοπών, των εντάσεων και των επεισοδίων. Το Final Four που γύρισε πολλά χρόνια πίσω το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί δεν το αποφασίσατε?
Εντάξει, είναι το πρώτο, ρε παιδιά, και λίγο έτσι να το συνηθίσω. Ο Ολυμπιακός πάντως ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα μέχρι το σημείο της διακοπής, 12 και 49 πριν το τέλος του. Όταν και προηγείτο με 7 πόντους διαφορά, 51-44. Είμαστε η διακοπή μας βοήθησε. Αν είμαστε ειλικρινείς και αν θέλουμε να παραδεχτούμε την πραγματικότητα, πάντα όταν μια ομάδα είναι πίσω στο σκορ, την βοηθάει η διακοπή. Από εκεί και πέρα ο Άρης βρήκε το ρυθμό του και έφερε στα ίσια το παιχνίδι, το οποίο στα τελευταία λεπτά πήγαινε πόντο-πόντο. Η ομάδα του Σάγκοτα διαμαρτύρεται για το φάουλ του Τόμιτς στον Μπέιλ 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το οποίο χρεώθηκε ως αντιαθλητικό, και για φάουλ πάνω στο Χαρίση την επόμενη επίθεση. Μας τελείωσε με το αντιαθλητικό που έδωσε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους μεν να διαμαρτύρονται εντόνως και απρεπώς, τους δε να πανηγυρίζουν επιτυχία με 73-70. Ο Ρος της Θεσσαλονίκης ήταν στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω το σκηνοθέτη μας, τον Σάκη Γιαννίκη, αλλά και το τεχνικό του επιτελείο που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας στην μεγάλη στιγμή του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε να έρθουν και άλλες στιγμές τέτοιες για όλες τις ομάδες της πόλης. Κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό βράδυ. Είστε όλοι καλά. Και του 8ου κυπέλου Ελλάδας, ένα κύπελο Ελλάδας, το οποίο βέβαια ήρθε μετά από καιρό, αλλά πολύ περισσότερο οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να πανηγυρίσουν και άλλους τίτλους, και το ευρωπαϊκό, αλλά γιατί όχι αυτό πλέον για το οποίο όλοι συζητάνε στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, και φτάνει να ακούγεται πλέον δυνατά, είναι η λέξη πρωτάθλημα, μία λέξη που φαντάζονται ότι θα την πανηγυρίσουν και στο τέλος της περίοδου. Ήδη ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί μπροστά στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Όπως βλέπουμε, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, καθώς μπορεί να κάνει κρύο, αλλά ο οπαδοί του Άρη και οι οργανωμένοι αλλά και οι απλοί φιλάθλοι που έχουν έρθει εδώ μπροστά στην πλατεία του Λευκού Πύργου είναι αποφασισμένοι να πανηγυρίσουν με κάθε τρόπο την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Τα συνθήματα, όπως καταλαβαίνεις, δίνουν και παίρνουν, ενώ τα πυροτεχνήματα φωτίζουν συνεχώς τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, Παναγιώτη, πυροτεχνήματα και στη συνέχεια για να δοθεί έτσι μια πανηγυρική ατμόσφαιρα όπως αρμόζει στην περίσταση για τον κυπελούχο Ελλάδας Άρη. Η αποστολή βρισκόταν μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, Παναγιώτη, όπως μας ενημέρωσε και ο Χρήστος Γκάλης, που θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται με άλλη κάμερα απέναντί σου στο Λευκό Πύργο επάνω, και εκεί θα υποδεχθεί την αποστολή του Άρη. Όπως μας ενημέρωσε, λοιπόν, η αποστολή ξεκίνησε πριν από λίγο από τα γραφεία της ΚΑΕ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η αποστολή βρίσκεται λοιπόν καθοδόν. Βέβαια, θα περιμένουμε, θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο μπροστά στην είσοδο του Λευκού Πύργου. Όπως είχε γίνει και πέρυσι, όταν ο Άρης είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions Cup. Αμέσως μετά θα ανέβουν πάνω στο Λευκό Πύργο οι πρωταγωνιστές, οι παίκτες δηλαδή του Άρη, η διοίκηση και τα μέλη του τεχνικού team με τον Charles Barton. Εκεί όπου φυσικά θα ακολουθήσουν οι πανηγυρισμοί μαζί με τον κόσμο, με συνθήματα εκατέρωθεν και από τους παίκτες αλλά και από τους φιλάθλους. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από το Λευκό Πύργο, εκεί όπου αναμένεται η αποστολή του Άρη. Υπάρχουν κάποιοι φύλαθλοι και φαντάζομαι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει εκεί τα πυροτεχνήματα που θα δώσουν την διαφορετική ατμόσφαιρα. Να βλέπω και τον οπερατέρ της TV100 και ο Χρήστος Ογκάλης είναι εκεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί τους προκειμένου να μας μεταφέρουν και αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί πάνω από το Λευκό Πύργο. Εσύ μας μεταφέρεις τι γίνεται κάτω από το Λευκό Πύργο και φυσικά μεταδίδεται ζωντανά από την TV100 και τον κόσμο του Άρη που έχει γεμίσει την πλατεία του Λευκού Πύργου. Πάνω, μέχρι να έρθει η αποστολή, ποιο είναι το κλίμα που μεταφέρεται σήμερα από την ομάδα μπάσκετ του Άρη μετά και τα όσα. Τα γεγονότα τα χθεσινά, τα οποία αμαύρωσαν, φαντάζομαι και το αποδέχεσαι και εσύ, την εικόνα του ελληνικού μπάσκετ. Μεγαλύτερη αξία ευρωπαϊκό. Το καθένα έχει ξεχωριστή αξία. Συνεχίζουμε για το επόμενο. Το πρώτο της καριέρας. Το πρώτο, το τυχερό, το είχα πει με το φιλαράκι μου εδώ τον Νίκο. Είναι το δεύτερο, το τρίτο στη σειρά του. Έχει παίξει δύο με την Πάτρα. Εγώ ένα.
Ήταν το χειρό μας, όλη η ομάδα είμαστε μαζί. Τώρα τι θέλω να σου πω άλλο. Στο τέλος μίλησε η ψυχή έχεις σου. Έχεις άγχος. Εγώ καθόλου. Άντε, για πες. Τι στο τέλος μίλησε η ψυχή σου. Όλη τι ψυχή, μόνο εγώ, όλη η ομάδα έχει ψυχή ρε παιδιά. Όλη η ομάδα, δεν είμαστε εδώ, όλα τα παιδιά εδώ. Θέλουν να πάρουν διψάνα για τίτλους. Δεν είμαστε ούτε γερολόγοι ούτε τίποτα. Παίζουμε μπάσκετ καταρχήν γιατί γουστάρουμε και παίζουμε πάρα πολλά σαν ομάδα. Γι' αυτό κερδίσαμε και σήμερα. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι και με τη διακοπή, φοβηθήκατε καθόλου? Όχι, τι να φοβηθούμε. Το μόνο εμένα που με λείπει ήταν που δεν ήταν ο κόσμος εδώ. Κρίμα. Αλλά τι να κάνουμε. Οι επιστήμονες, γι' αυτό τους βγάλαμε και επιστήμονες. Εντάξει. Δεν θέλεις να το αφιερώσω αυτό το τίτλο? Στην πατέρα του. Στην οικογένειά μου πρώτα. Στην οικογένειά μου, στους φιλάθλους, σε όλους. Όποιος αγαπάει την ομάδα και είναι κοντά στην ομάδα και μας αγαπάει εμάς πραγματικά, σε όλους αυτούς. Λίγο το φιλαράκι σου παθιάστηκε στο τέλος, αλλά όλη η ομάδα ήσασταν. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είπα και πριν, ότι η διακοπή. Πάρε αυτό, ρε μαλάκα. Ότι η διακοπή ήταν σημαντική για μας. Να είμαστε ειλικρινείς, ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Ηρεμήσαμε. Παίξαμε μετά, πιστεύω, πάρα πολύ καλά. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι καταφέραμε τουλάχιστον 13 λεπτά να παίξουμε το ρυθμό μας. Και αυτό φαίνεται στα 30 πόντους που πετύχαμε σε 12,5 λεπτά, ενώ σε 28 είχαμε 44. Αν βάλουμε και τις βολές τις οποίες χάσαμε, το παιχνίδι θα ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κερδίσουμε μεγάλη διαφορά. Αλλά και έτσι πιστεύω καλά είναι. Και εγώ συγχωριέμαι για τον κόσμο που δεν ήταν εδώ να πανηγυρίσει μαζί μας. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, να γλεντήσουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά Τετάρτη πρέπει να ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου. Και εκεί θα εξαρτηθεί, δεν λέω το αποτέλεσμα, πώς θα είμαστε στο γήπεδο μέσα. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθη, το κύπελλο Ελλάδος το κατακτήσατε, τώρα έχετε ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή θα πιστεύω από αύριο κιόλας θα σκεφτόμαστε το Μαρούσι. Εντάξει, ότι θα πανηγυρίσουμε τώρα. Από αύριο θα σκεφτούμε το Μαρούσι. Και βλέπουμε, εντάξει, σίγουρα επιτεύχθη, είναι μεγάλη επιτυχία. Η ομάδα δείχνει ότι έχει καρδιά και πάνω απ' όλα παίζουμε σαν ομάδα. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, να δώσουμε χαρά και άλλη στον κόσμο. Τα φρόνα μας Δευτέρας, φίλες και φίλοι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Γιάννη Λάπα, ο Νεστός Ακόματος έκανε παράπονα για αντιαθλητικό μέχρι ενός σημείου παιχνίδι, ιδιαίτερα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Νέστορας είναι στο φυσικός, είναι επιστήμονας, λέει διάφορα εκεί. Είναι γεγονός ότι επειδή είναι. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ο Νέστορας ίσως μέσα στους 5 καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κάνει φανταστικό πρωτάθλημα. Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν, παρουσιάζεται τουλάχιστον στα δικά μου μάτια πολύ αλλαγμένος. Δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση. Δεν είναι τυχαία η απόδοση. Κανένας αθλητής δεν είναι τυχαία η απόδοση. Είναι λογικό οι ομάδες να προσπαθούν να τον βγάλουν έξω από τα νερά του, όπως λέμε, με διάφορους τρόπους. Και πολλές φορές είναι και αντιαθλητικοί αυτοί οι τρόποι. Δεν είναι πάντοτε αθλητικοί. Έχει ήδη 3 ράματα στο μάτι του, ένα πρισμένο αστράγαλο. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα πλαίσια. Νομίζω ότι και εκείνος μαθαίνει να αντιδράει σωστά. Άλλες φορές αντιδράει λίγο λάθος, είναι λίγο ευέξαπτος περισσότερο. Προσπαθούμε κι εμείς να τον ηρεμήσουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνει και εκείνος ότι. Πλέον όλοι οι αντίπαλοι επικεντρώνονται στο μαρκάρισμά του, καθώς είναι ο βασικός μας σκόρερ. Και συνεχίζουμε. Τριστουάρη μαζί με τους φιλάθλους της ομάδας. Το πάρτι στήθηκε για ακόμη μια φορά στο σύμβολο της Θεσσαλονίκης, στο Λευκό Πύργο. Την κατάκτηση του 8ου κυπέλου και του 21ου συνολικά τίτλου της ιστορίας του Γιόρτασε ο Άρης μαζί με χιλιάδες κόσμου στο Λευκό Πύργο. Η νύχτα έγινε ημέρα από τα δεκάδες βεγγαλικά, το τεράστιο πανό με το έβγμα της ομάδας κυριαρχούσε πάνω στο σύμβολο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που ο ενθουσιασμός μεταφερόταν από τους φιλάθλους στους παίκτες του Άρη. Η όλη εκδήλωση ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, αλλά και πρωτόγνωρη για όσους έζησαν τέτοιες καταστάσεις για πρώτη φορά. Είναι πρωτόγνωρο. Τώρα τι να πω, για να πω είναι λίγο. Δηλαδή, τα λόγια είναι αυτή τη στιγμή μικρά, δεν μπορούμε να καταλάβει ο καθένας αν δεν το ζήσει, τι νιώθουμε. Ο Νέστορας Κόμματος πρωταγωνίστησε στους πανηγυρισμούς, δείχνοντας πως χάρηκε το κύπελο μέσα από την καρδιά του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πρώτη φορά ζω τέτοια πράγματα. Τα έβλεπα από τη τηλεόραση και ήθελα και εγώ να τα ζήσω αυτά τα πράγματα. Τώρα που τα ζω, πραγματικά νιώθω υπέροχα. Πώς είναι η θέα πάνω από το Λευκό Πύργο με κάποιες χιλιάδες φιλάθλους του Άρη από κάτω? Είναι υπέροχα, παιδιά. Είναι μοναδικό συνέστημα. Θα το ξαναζήσετε, λες? Έτσι θέλω να πιστεύω. Θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες στιγμές. Ο Σμούς Πάρκερ από την πλευρά του
έδειχνε να προσαρμόζεται σταδιακά στα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει το κύπελλο γιατί δεν είμαι Έλληνας. Από τις αντιδράσεις των οπαδών και κάποιων Ελλήνων παικτών όμως, καταλαβαίνω πως καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Τόμπι Μπέιλι από την πλευρά του έριξε μια ματιά και στο μέλλον της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε και για τους άλλους δύο τίτλους, το FIBA Euro League και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δουλέψουμε σκληρά για να δούμε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να μαζεύονται εδώ στο Λευκό Πύργο. Με το Μαρούσι στον πρώτο αγώνα για τους 8 του FIBA Euro League. Το παιχνίδι θα μεταδώσει απευθείας η E3 στις 7 το απόγευμα. Πρόβλημα... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεχωριστές στιγμές ζει απόψε η Θεσσαλονίκη, καθώς ο Άρης αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδας στο μπάσκετ, νικώντας τον Ολυμπιακό με 73-70 σε ένα πραγματικά δραματικό παιχνίδι. Οπαδοί του Άρη ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, γιορτάζοντας τη νίκη της ομάδας τους. Συνδεόμαστε με το κέντρο της πόλης και το Λευκό Πύργο, όπου έχουν συγκεντρωθεί ήδη φίλοι του Άρη. Βλέπουμε τα πλάνα. Ο Νίκος Καραγιώργης βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το κλίμα, αυτό το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νίκο. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή του Λευκού Πύργου, όπου όπως είπες και εσύ νωρίτερα, χιλιάδες οπαδοί του Άρη έχουν ήδη συγκεντρωθεί εδώ για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του κυπέλου, του 8ου κυπέλου του Άρη στην ιστορία του, που πλέον είναι και προνίκη του θεσμού, ακούγοντας πίσω τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και τον 21ο συνολικά τίτλο του. Αυτό ήταν άλλωστε και ένα τίτλο το οποίο ακούστηκε νωρίτερα από τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι αρνήθησαν τα 21 πρώτα που έχει καταστήσει μέχρι τώρα η ομάδα, πανηγυρίζοντας σίγουρα στη μεγάλη αυτή επιτυχία, οι οπαδοί του Άρη, οι οποίοι συνήθως να καταφτάνουν εδώ στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Το κέντρο φυσικά και έχει παραλύσει, έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι και στα κεντρικά συστήματα που φωνάζουν είναι η απέτηση από την ομάδα να καταστήσει τόσο τον ευρωπαϊκό τίτλο, το FIBA Euro League, στο οποίο συμμετέχει, αλλά και το πρωτάθλημα στο οποίο άρχισε να το πει μια εξαίσθητη πορεία τις τελευταίες εβδομάδες. Και να πούμε φυσικά και κάτι άλλο, οι οπαδοί του Άρη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να καθίσουν εδώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, να περιμένουν την αποστολή, να την υποδεχθούν εδώ πέρα. Που επιστρέφει από τη Λαμία, έτσι. Ναι, αποστολή του Άρη, η οποία, όπως πληροφορήθηκαμε, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Λαμία, ώστε να, η ομάδα να ξεκινήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να έρθει εδώ στον Λευκό Πύργο και να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο της την κατάκτηση αυτού του τίτλου που ήρθε σίγουρα ύστερα από έναν επεισοδιακό και περιπετειώδη τρόπο. Ένας αγώνας δραματικός, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι διακόπη για 2 και πλέον ώρες. Για 2,5 περίπου ώρες διεκόπη, οι παίχτες παρότι κρύοι επανήλθαν στο αγωνιστικό χώρο. Τελικά ο Άρης, ο οποίος βρισκόταν στο λίγο σημείο πίσω με μια διαφορά 7 πόντων 51-44, μπόρεσε και έκανε την ανατροπή και έφτασε με δραματικό τρόπο στην κατάκτηση αυτού του τροφέου που τόσο πολύ ήθελαν οι φίλοι του Άρη.
1-2. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ. Λίγα μόλις λεπτά μετά το τέλος του περιπετειώδους τελικού, οι οπαδοί του Άρη άρχισαν να καταφθάνουν εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 21ου τίτλου του 8ου κυπέλλου Ελλάδας που κατακτά ο Άρης. Μάρο, πριν από λίγη ώρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Άρη, τον Γιάννη Δαμιανίδη, για να πληροφορηθούν σε πόση ώρα θα φτάσει η αποστολή, το πούλμαν της που μεταφέρει την αποστολή του Άρη στη Θεσσαλονίκη, και δεν αποκλείεται να περιμένουν πανηγυρίζοντας την αποστολή ή να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο. Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η αποστολή θα φτάσει εδώ περίπου σε 2,5 ώρες. Μάρο. Ένα-δύο. Εντάξει. Και αν η Αθήνα με ακούει, τώρα παίρνετε πλάνα μόλις έρθω στο πούλμαν. Οκ.
Γι' αυτό, αυτό πάρτο, αυτό πάρτο. Ε, αναγκαστικά το παίρνω. Δείξτε, ε. Σαν τσιγάρο αφιντού
Χιλιάδες οπαδοί του Άρη έχουν κατακλείσει την πλατεία του Λευκού Πύργου και πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, περιμένοντας τους προπονητές και τους παίκτες. Το πούλμαν που μεταφέρει την αποστολή φτάνει μπροστά στο Λευκό Πύργο. Εκατοντάδες βεγγαλικά φωτίζουν τον ουρανό. Οι παίκτες του κυπελούχου Ελλάδας πνίγονται στις αγκαλιές των οπαδών του Άρη που παραλυρούν και φτάνουν με αρκετή δυσκολία στην είσοδο του Λευκού Πύργου. Όταν ο Νέστορας Κόμματος από τις πολεμίστρες του Λευκού Πύργου σηκώνει το κύπελο στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, οι χιλιάδες οπαδοί του Άρη τον αποθεώνουν. Τα χαράματα και μόλις η αποστολή του Άρη από τη Λαμία έφτασε στη Θεσσαλονίκη, διοίκηση, προπονητές και παίκτες γιόρτασαν την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Έλα, Πρόεδρε, πού είσαι. Πρέπει να σε ξανακυβερτήσω. Λοιπόν, να καθίσουμε. Γιάννη, δήκατε στην πρόσκλησή μου, στην πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και είστε παρόντες σε αυτήν την μικρή συμβολική τελετή που έχει ως σκοπό την απόδοση της οφειλόμενης τιμής από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τον Άρη, την ομάδα που κατέκτησε το κύπελο του μπάσκετ. Είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είμαι πολίτης της Θεσσαλονίκης, το γεγονός ότι για πολλωστή φορά το κύπελο έρχεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και ο Άρης συνεχίζει έτσι τη λαμπρή του παράδοση, την παράδοση του ελληνικού μπάσκετ, που οφείλει πάρα πολλά, ιδίως στην ομάδα αυτή. Θεωρώ επίσης την κατάκτηση του κυπέλου έναν εξαιρετικά καλό ιονό για την πορεία και των άλλων τμήματων της ιστορικής αυτής ομάδας, του Άρη. Το παράδειγμα του μπάσκετ θέλω να ελπίζω ότι γρήγορα θα το ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι και μια ικανοποίηση ηθική και πολιτική το γεγονός ότι μια ομάδα, μια ΚΑΕ που προήλθε από την διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης κατακτά το κύπελο και μας φέρνει ένα τρόπαιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η νομοθετική ρύθμιση ήταν σωστή και ότι οι αναγεννημένες αυτές ομάδες έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και αποδεικνύουν τις δυνατότητές τους αυτές. Θέλω συνεπώς να συγχαρώ και να τιμήσω τους παίκτες βεβαίως, γιατί με την δική τους ικανότητα και την δική τους αγωνιστικότητα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να συγχαρώ τον προπονητή και τους συνεργάτες του. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης της ΚΑΕ του Άρη, ο Γιάννης Δαμιανίδης, και όλοι οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί στο εγχείρημα αυτό έχουν αναλάβει ένα πολύ μεγάλο βάρος, αλλά βεβαίως ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της νέας νομοθεσίας και στην διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης, η οποία αποδίδει καρπούς. Και το σχήμα αυτό της νέας επί υγιών βάσεων οργανωμένης διοίκησης στο μπάσκετ